Κυρίες και κύριοι, έχουμε διακόψει την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς συναγερμός στις αρχές έχει προκαλέσει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στις Ράγες. Έχουμε σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, στο ύψος του Ευαγγελισμού, επί τόπου έχει σπεύσει ο Πάνος Γαρουφαλιάς, με τον οποίο έχουμε συνδεθεί απευθείας. Πάνο, λόγο σε σένα. Καλό σας βράδυ. Δυστυχώς βλέπετε την κατάσταση. Εδώ είναι η αμαξοστοιχεία, η οποία έχει συγκρουστεί επιβατική μαζί με την εμπορική. Εδώ είναι η μηχανή του τρένου και από εκεί βλέπετε τα βαγόνια. Στο βάθος βλέπετε ότι κάτι καίγεται. Αν γυρίσει ο περατέρ δεξιά, βλέπετε ότι υπάρχει και φωτιά πιθανότητα σε κάποιο από τα βαγόνια. Αυτή την ώρα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προσπαθούν οι πυροσβέστες, πραγματικά τιτάνια, έκαναν απεγκλωβισμούς από ό,τι μαθαίνουμε. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Βλέπουμε την στραπατσαρισμένη μηχανή του τρένου. Πρέπει να σας πω ότι επί της ουσίας... Ναι, Πάνο, συνέχισε, σε παρακαλώ. Επί της ουσίας έγινε η σύγκρουση εδώ στον Ευαγγελισμό, κοντά στον Ευαγγελισμό, περίπου στο μνημείο του ΠΑΟΚ, εάν μπορείτε να καταλάβετε. Βλέπετε εδώ και τα άλλα βαγόνια του τρένου, πώς έχουν εκτροχιαστεί. Πάνω, όσο εσύ μιλάς, να γυρίσει λίγο ο περατέρ μας. Να παρακαλέσω θερμά τον περατέρ μας. Βλέπετε και τα βαγόνια, τα υπόλοιπα. Τη σύγκρουση των δύο τρένων. Μιλάμε για μια 11... εμπορική αμαξοστοιχεία και μια επιβατική. Στα Τέμπη, στο ύψος του Ευαγγελισμού. Απευθείας εικόνα, έχει σπεύσει ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Έχουν εκτροχιαστεί πόσα βαγόνια απάνω. Υπήρξε και πυρκαγιά, είδαμε και τον καπνό νωρίτερα. Να, υπήρξε και πυρκαγιά, έχουν εκτροχιαστεί αρκετά βαγόνια. Ελάτε. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα μας ζητούν να αποχωρήσουμε από το χώρο εδώ που τραβούμε τις εικόνες. Τόσο οι άνθρωποι της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας έχουν αρκετά βαγόνια εκτροχιαστεί και από την εμπορική σχεδόν όλα και από την επιβατική αμαξοστοιχεία. Έχει στραπατσαριστεί η ίδια. Αυτή τη στιγμή μας διώχνουν όπως βλέπετε. Εντάξει, μπορούμε να πάμε σε ένα σημείο να μην τους ενοχλούμε, εδώ, να τους αφήσουμε να συνεχίσουν το δύσκολο. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι δεν ενοχλούμε. Εδώ νομίζω ότι δεν ενοχλούμε. Μιλάς πάνω για πολλά βαγόνια τα οποία έχουν εκτροχιαστεί. Μεγάλο ερώτημα αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκλωβισμού. Αν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι μέσα ή όχι. Συνεχίζεται αυτή την ώρα η διαδικασία. Είναι εδώ ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Πριν από λίγο μιλούσαμε με το ΕΚΑΒ. 17 ασθενοφόρα έχουν σπεύσει από τη Λάρισα και περίπου άλλα 13 μέχρι πριν από λίγο τουλάχιστον από Κατερίνη και από Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα επιχειρούν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Απεγκλωβίσαν αρκετό κόσμο. Φαίνεται ότι κάτι λεωφορεία φύγαν, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν τραυματιστεί, δεν έχουμε ακόμα και πάλι εικόνα. Παρακαλώ θερμά τον οπερατέρ να μας δίνει εικόνα από την περιοχή του ατυχήματος και συνεχίζεις λίγο, πάνω, συνεχίζεις εσύ, έλεγες για τα ασθενοφόρα. Δεν έχουμε εικόνα πραγματικά για το πόσοι είναι οι τραυματίες, πόσοι αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ξέρουμε ότι τουλάχιστον 30 ασθενοφόρα έχουν βρεθεί στο σημείο προκειμένου να παραλάβουν ανθρώπους οι οποίοι ήταν προφανώς οι περισσότεροι στην επιβατική αμαξοστοιχεία. Παρακαλώ πολύ. Τελευταία φορά σας το λέω. Έχουμε εντολές να κάνετε παραπίσω. Προσπαθούμε. Εντάξει, καταλαβαίνουμε. Εσύ μετακινήσου Πάνο Γαρουφαλιά για να μην εμποδίζουμε τους άνδρες. Είναι η αστυνομία εκεί πέρα, είναι η πυροσβεστική, είναι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Βλέπουμε συντρίμμια παντού, βλέπουμε καπνό. Η εικόνα είναι αποκαλυπτική τη σοβαρότητα του γεγονότος. Έχουν συγκρουστεί δύο τρένα, κυρίες και κύριοι, μία επιβατική αμαξοστοιχεία και μία εμπορική. Με τα περισσότερα βαγόνια, όπως μας λέει και ο Πάνος Γαρουφαλιάς, ο οποίος έχει σπεύσει επί τόπου αυτά τα κρίσιμα λεπτά, να έχουν εκτροχιαστεί. Υπήρξε φωτιά, βλέπουμε ακόμα καπνίζουν τα βαγόνια. Είναι πραγματικά λες και έχει πέσει βόμβα στο σημείο. Σύμφωνα με αναφορές είναι πολλοί τραυματίες. Μεγάλο ερώτημα αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, η δύσκολη διαδικασία του απεγκλωβισμού των επιβατών. Καλησπέρα. Βλέπουμε ανάστατο κόσμο. Καλησπέρα. Να υποθέσω πως είναι επιβάτες. Ναι, μέσα ήμουν, αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Θέλετε να μας πείτε τι έγινε, παρακαλώ, τι έγινε. Όχι τώρα, σας παρακαλώ, όχι τώρα, όχι τώρα, σας παρακαλώ. Δεν ξέρουμε. Εκτροχιάστηκε, δεν ξέρουμε πώς. Ήσασταν μέσα εκείνη την ώρα, τρανταχτήκατε. Μέσα είμαστε. Τρανταχτήκατε εκείνη την ώρα, τι έγινε. Τρανταχτήκαμε, δεν ξέρουμε τι έγινε, πώς έγινε, δεν ξέρουμε τίποτα. Είδατε κόσμο τραυματισμένο. Είδαμε.
Είναι σοκαρισμένοι οι άνθρωποι, είναι λογικό. Ναι, είναι σε κατάσταση σοκ οι άνθρωποι. Μιλούν στα κινητά τους, δεν έχουν ακόμα καλά-καλά συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Ακούσαμε τη μαρτυρία του επιβάτη, του νεαρού που σου μίλησε και είπε πως υπάρχουν τραυματίες. Δεν γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχουμε πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας τους και πού έχουν μεταφερθεί. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πραγματικά. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Λάρισας, στο εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισας, ενδεχόμενα με βάση το σχεδιασμό να ανοίξει και το άλλο νοσοκομείο, το δεύτερο νοσοκομείο της Λάρισας, για να δεχθεί αν χρειαστεί τραυματίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή αυτή την ώρα. Οι άνθρωποι, ακούσατε πριν, είναι σοκαρισμένοι ακόμα, δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Να δούμε ξανά την εικόνα, συνεχίζουν να καπνίζουν κάποια βαγόνια πίσω εκεί, όπως μπορείτε να δείτε. Η κατάσταση είναι απίστευτη, είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο. Ναι, βλέπουμε τον καπνό μπροστά που αναδύεται στην ατμόσφαιρα, βλέπουμε τα συντρίμμια, τα κατεστραμμένα βαγόνια, εκτροχιάστηκαν τα περισσότερα βαγόνια. Τα οποία είναι της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Αυτά που βλέπουμε τώρα είναι της εμπορικής πάνω. Και ακριβώς, και τα μπλε πίσω είναι της επιβατικής αμαξοστοιχίας, η οποία φαίνεται να έχασε, να εκτροχιάστηκε η μηχανή, η οποία συγκρούστηκε με το εμπορικό, με την εμπορική αμαξοστοιχία, σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι η μηχανή που μας έδειχνες νωρίτερα. Η οποία έχει στραμπατσαριστεί πραγματικά. Είναι άμορφη μάζα σιδερικών. Βλέπετε την κατάσταση, κάποιοι καπνίζει ακόμα. Η Ιντερσίτη είναι η επιβατική αμαξοστοιχία. Αν μπορώ να διακρίνω, ναι. Αν μπορώ να διακρίνω, ναι. Πρέπει να είναι η Ιντερσίτη. Και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα και αναχώρησε περίπου στις 7.30 το απόγευμα. Στις 7.30. Ακριβώς. Περίπου στις 11 ειδοποιήθηκαν οι αρχές για αυτό το συμβάν, το οποίο πραγματικά είναι τραγικό, διότι επί της ουσίας φαίνεται ότι έχουμε αρκετούς τραυματίες, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τον αριθμό. Από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι λίγο πριν, φαίνεται ότι ήταν και οι ίδιοι ανθρώπους οι οποίοι είχαν τραυματιστεί, οι οποίοι ήταν κοντά τους εκείνη την ώρα της σύγκρουσης. Και δεν ξέρουμε πόσο εύκολη είναι και η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στα στραπατσαρισμένα βαγόνια των τρένων, έτσι, μια επιβατική και μια εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Είναι 1:08 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Κάθε λεπτό που περνά είναι κρίσιμο. Η ελπίδα όλων μας είναι όλοι οι επιβάτες να έχουν απομακρυνθεί με τη βοήθεια των συνεργείων διάσωσης με ασφάλεια από τα κατεστραμμένα βαγόνια, τα οποία εξακολουθούν να καπνίζουν. Αντιλαμβανόμαστε πως ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά αμέσως μετά την σύγκρουση. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς έχει σπεύσει επιτόπου. Νωρίτερα μας έδειχνε και την κατεστραμμένη μηχανή, το μηχανοστάσιο ενός εκ των δύο τρένων. Από ό,τι μας έλεγες πάνω, είναι το μηχανοστάσιο της αμαξοστοιχίας Intercity, του επιβατικού τρένου. Ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι. Σας ακούμε, ναι, από το επιβατικό τρένο είναι. Ναι, ναι. Θεσσαλονίκη, Λάρισα, και συγκρούστηκε σε αυτό το σημείο λίγο μετά τον Ευαγγελισμό από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο, κάτω ακριβώς από την, αν μπορώ να δω, από την γέφυρα της Εθνικής Οδού. Εδώ λοιπόν έγινε η σύγκρουση, δεν γνωρίζουμε προφανώς ακόμα τα αίτια, χρειάζεται έρευνα. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι έχουμε τραυματίες και πιθανόν έχουμε αρκετούς τραυματίες. Και είδαμε και τον κόσμο ανάστατο στο δρόμο με τις αποσκευές στην πλάτη. Ένας νεαρός σου μίλησε, ήταν επιβάτης σε κατάσταση σοκ, δεν είπε πολλά, αλλά είναι ενδεικτικά αυτά που είπε, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ακριβώς. Είπε πως είδε τραυματίες. Ακριβώς. Δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι οι τραυματίες, να το επαναλάβουμε. Ακριβώς. Πάνω Γαρουφαλιά, και συνεχίζουν. Δεν ξέρουμε συνεχίζουν ακόμα. Ακριβώς τα συνεργεία της πυροσβεστικής, το εξαιρετικά δύσκολο έργο που κάνουν εδώ και αρκετή ώρα. Ακριβώς. Από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων. Όταν πάμε να δούμε μερικούς ακόμα. Καλησπέρα. Ήσασταν μέσα? Πού ήσασταν, σε ποιο βαγόνι? Δεν θυμάμαι τίποτα. Θέλετε να μας πει δύο κουβέντες, πώς ήταν η κατάσταση? Ήμασταν μέσα, ανακοινάχθηκαν όλα ό,τι βρήκαμε.
Άστα, άστα, δεν μπορώ τώρα. Υπήρχαν τραυματίες. Υπήρχαν τραυματίες, με χρειά μεταπιτάχθηκαν στο κεφάλι. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες. Τραυματίες, ανατινάχθηκαν όλα, περιγράφουν οι άνθρωποι αυτοί. Περιγράψανε ακριβώς την κατάσταση που ζητάνε, ανατινάχθηκαν όλα, είπανε. Ανατινάχθηκαν πραγματικά, όλα, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, όπως μου λέει ο Γιάννης Αδαμίδης, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 30, είναι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί όλα είναι σε εξέλιξη, όλα είναι ρευστά και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επίσημη ενημέρωση των αρχών. Εμείς εξακολουθούμε και βλέπουμε 30, τα... διότι 30 ήταν τα ασθενοφόρα, Μάρκο. 30 ήταν σύνολο τα ασθενοφόρα. Θυμίζω, ναι. 17 από την περιοχή της Θεσσαλίας, 13 από Πιερία και από Θεσσαλονίκη. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Παραμένουν οι δυνάμεις εδώ. Επιχειρούν εκεί που βλέπετε τον καπνό τώρα, όπου είναι ένα βαγόνι που καίγεται. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Υπάρχει επιχείρηση αυτό, σε εξέλιξη, αλλά... δηλαδή πάνω Γαρουφαλιά, από το σημείο που αναδύεται ο καπνός, που δεν μπορούμε να δούμε, είναι πίσω από τα καταστραμμένα βαγόνια. Πιθανότατα, ναι, κατάσβεση. Εκεί δηλαδή υπάρχει μια επιχείρηση, κατάσβεση σίγουρα και αναζήτησης, να υποθέσω, ανθρώπων επιβατών. Γιατί είναι ένα μεγάλο ερώτημα αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκλωβισμού ή όχι. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση γι' αυτό, είναι, πραγματικά, είναι πολλά, Μάρκο, τα αναπάντητα ερωτήματα. Να γυρίσουμε λίγο εδώ να δούμε ότι οι άνθρωποι ψάχνουν. Και να πούμε, κυρίες και κύριοι, πως στο αριστερό, ένα λεπτό πάνω στο αριστερό μέρος οθόνης μας, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε εδώ. Ελέγχουν τα βαγόνια αυτή την ώρα, μην τυχόν υπάρχει κάποιος μέσα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι καταστάσεις τις οποίες πρέπει να τις ελέγξουν για να μην υπάρχει κάποιος έστω τραυματίας, τον οποίο δεν έχουν καταλάβει ότι είναι μέσα στο βαγόνι. Το ακινητοποιημένο, βέβαια, και στραπατσαρισμένο σε πολλές περιπτώσεις, όπως βλέπω πιο πέρα. Αυτό κοιτάνε αυτή τη στιγμή, να δούνε τι συμβαίνει. Πραγματικά είναι μια κατάσταση απόκοσμη. Το ερωτηματικό είναι, ναι, βλέποντας την κατάσταση, εάν πραγματικά είχαν ειδοποιηθεί τα τρένα ότι πάνε περίπου στην ίδια πορεία, γιατί η σύγκρουση είναι σφοδρή. Δηλαδή, αυτό που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή είναι χαλάσματα. Είναι κατεστραμμένα βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας και στραπατσαρισμένα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας που πήγαινε, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, προς τη Λάρισα. Λοιπόν, να επαναλάβω όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας, κυρίες και κύριοι, βλέπετε υλικό που μας έστειλε επιβάτης νωρίτερα τρένου με τη φωτιά η οποία είχε ξεσπάσει. Ιδού βλέπουμε τις φλόγες, είναι πολύ μεγάλη η φωτιά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λοιπόν, 10 από τους 30 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 με 4 παιδιά, έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. 2 με 3 είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Επίσης, έχει ανοίξει για υποδοχή τραυματιών και περίθαλψη και το Γενικό Νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε. Καταλαβαίνουμε πως τα λεπτά είναι κρίσιμα και όλοι καλούνται να πράξουν τα δέοντα.